Novibet, περήφανος χορηγός του απροσδόκητου. Της ανατροπής. Της αγωνίας. Της συγκίνησης. Του κυπέλου Ελλάδας Novibet. Novibet, το κύπελο Ελλάδας όπως θα ήθελες να είναι. Η ΑΕΚ, δεν μου λες, πότε τελειώνει το συμβόλαιο του παιχταρά αυτού, πότε τελειώνει? Νομίζω έχει άλλο ένα χρόνο. Άλλο ένα χρόνο έχει. Νομίζω. Άμα κάνει τίποτα και χωθεί η ΑΕΚ στο Champions League, αυτό ίσως ο Μελισανίδης, επιχειρηματικό άνθρωπος, δεν παντοπουνηθούμε, έχει φτάσει μόνο το... αυτό πιστεύω. Ναι. Αυτό πιστεύω πάει να πάει σε ρίσκο. Σου λέει, μήπως τυχωθώ, μου πετάξει κανένα γκολ και μου ανεβεί 5-6 εκατομμύρια, γιατί όχι. Ίσως το βλέπει έτσι ο άνθρωπος. Ίσως. Και αν το βλέπει έτσι, το βλέπει και ρισκαδόρικα, 72 χρόνων είναι. Εδώ ρισκάρει το, ήταν 25-30, δεν ρισκάρει τώρα. Όσο μεγαλώνεις, επίσης, εγώ θα το μεταφέρω όπως μου μεταφέρθηκε Στέλι Ραπτόπουλος και Αβραμίδης. Δεν ξέρω ποιος, αλλά μία μεταγραφή από τον Βόλο του Αχιλλέα Αμπέου θα την κάνουνε. Ο Μεταξάς είναι το όνομα. Δεν ξέρω. Δεν το λέω. Και δεν ξέρω και γιατί πρέπει να γίνει μεταγραφή από τον Βόλο. Εντάξει, μπορεί να είναι κάποιος παίκτης που αρέσει. Εντάξει, οι δύο άξονες, εγώ αυτό που ξέρω εδώ για μία δεκαπενταριά μέρες, είναι ότι οι δύο παίκτες που θέλει να πάρει η ΑΕΚ από τις μικρές ομάδες, πιο μικρές ομάδες, είναι ο ένας είναι ο Μεταξάς και ο άλλος είναι ο Πήλιος. Έχει, ο Πήλιος. Κοίταξε τώρα, ο Πήλιος, με συγχωρείς, ο οποίος είχε συμφωνήσει με τον Ολυμπιακό για ένα λόγο που κανείς δεν κατάλαβε ποτέ. Έσπασε αυτή η συμφωνία, έκλεισε στην ΑΕΚ, μετά ακούστηκε ξανά ότι τα βρήκε με τον Ολυμπιακό. Εγώ νομίζω ότι ο Πήλιος θα πάει στην ΑΕΚ. Ρε παιδί μου, μπορεί να ήταν τα τσιπουράδικα να είχαν ωραίους μεζέδες εκεί πέρα. Όταν είχε πάει και είχε κάνει το τραπέζι ο δήμαρχος, ο Δημήτρη Μελισσανίδη. Α, εντάξει. Ένα μπέκτη εκεί πέρα, πάρει. Είναι καλό ο Γιάννης, το πάει έξυπνα. Εγώ πιο χοντροκομμένα. Ο Μελισσανίδης θωρακίζει την ΑΕΚ περισσότερο. Έχει τη Λαμία, τον Άρη, το Βόλο, τρεις. Τρεις. Στους 14 ή τρεις είναι θέμα. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει. Ο Ολυμπιακός. Ναι, αλλά αν για χάρη της κουβέντας συμφωνήσουμε ότι η ΑΕΚ έχει φιλικά προσκυμένη την ΕΠΟ, τι να τις κάνει τις άλλες ομάδες? Ένας επιχειρηματίας σκέφτεται τα πάντα. Βάζει εδώ τα βιβλία, τα συν, τα πλην. Για να αυτός, για να είναι θωρακισμένος, σου λέει η ΑΕΚ, τι λέμε, η ΑΕΚ είχε τα πάντα. Πρόεδρο ενεργό, γήπεδο γεμάτο, κερκίδα φοβερή, γήπεδάρα. Προπονητή μάχημο ενεργό, ρόστερ πάρα πολύ μεγάλο και ικανό και μεγάλο για το στυλ ποδοσφαίρου που παίζει. Διαιτησία δεν τυχώθηκε, δεν την αδείξε, δεν την έκανε, την πήρε και τα σφυρίγματά της. Ένα πακέτο ολόκληρο. Αυτό. Εντάξει, όταν έχουμε μια επιχείρηση ή μια δουλειά, εμείς βγήκαμε μαζί με το Ράδιο Θεσσαλονίκη πρώτοι. Από 7η πήγαμε πρώτοι. Χαρήκανε μια μέρα. Τους λέω την επόμενη μέρα έχουμε αγώνα. Πρέπει τον επόμενο μήνα πάλι πρώτοι. Αλλιώς θα μας εξοντώσουν. Μια μέρα μπορούμε να πούμε, εντάξει, να χαλαρώσουμε μια μέρα. Την επόμενη μέρα αυτός θα κοιτάξει τη διαιτησία να την έχει μαζί του. Δορυφόρους να έχει. Παιχταράδες να έχει. Πού είναι, ξέρω εγώ, με άριστα το 17, είναι στον τερματοφύλακα. Να πάει στο 8. Είναι ενεργός. Είναι στην ομάδα. Φαίνεται. Η ΑΕΚ έχει. Σου δίνει την αίσθηση μιας ομάδος η οποία λειτουργεί με ένα τέμπο και ένα ταπεραμέντο το οποίο έχει μια συνέχεια. Δηλαδή δεν πήρε το πρωτάθλημα, το πάρει και το πάρει το κύπελλο και πει πανηγυρίζουμε, κάνουμε, ράνουμε, εντάξει. Έχει συνέχεια το έργο. Δεν είναι δηλαδή, μας δίνει την αίσθηση ο κ. Μελισσανίδης και η ομάδα του. Ότι δεν είναι η ΑΕΚ, το πήραμε και εντάξει, σαν τον ΠΑΟΚ. Αυτό το στυλ, το επαρχιώτικο, τη βλαχιά. Ο ΠΑΟΚ έχει μια βλαχιά, μια χωριατήλα. Βρωμάει, να πούμε, χωριατήλα. Ακόμα και στο επικοινωνιακό της ΑΕΚ, στις χαμένες πατρίδες και σε όλα αυτά, εγώ πήγα να κλείσω ένα ξενοδοχείο στο Τόσκα, στο παλιό, για να κάνουμε τον τελικό, μεθαύριο. Μου λέει ο επιχειρηματίας και κάνω δύο ακόμα, ξέρεις, λέει, τα τελευταία 2-3 χρόνια, 4 στα χωριά, τα ποντιακά, γύρω-γύρω έχει ποντιακά χωριά. Ότι η ΑΕΚ έχει πολύ ενεργό ρόλο. Ανεβαίνει.
Και ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ εκεί επάνω. Αλλά αυτός, ο Μελισανίδης, στο θέμα Καμένες Πατρίδες, στο Ποντιακό και στο... Τον έχει φάει λάκανο. Ναι, ναι, ναι. Τη στιγμή που οι άλλοι φωνάζουν λευτεριά στα αδέρφια μας και είμαστε ενάντια στο Μητσοτάκη, ο άλλος έξω από τη Νέα Φιλαδέλφια θα ρισκήσει στην Τραπεζούντα και στη Σαψούντα και πάει να πολεμήσει. Με τις πολεμήσεις και τα λοιπά. Novibet, περήφανος χορηγός του απροσδόκητου. Της ανατροπής. Της αγωνίας. Της συγκίνησης. Του κυπέλου Ελλάδας Novibet. Novibet, το κύπελο Ελλάδας όπως θα ήθελες να είναι.